Όσον αφορά την διέλευση των πλοίων από τα παραδοσιακά περάσματα όπως είναι το Σουέζ. Σωστά τα λες. Με αποτέλεσμα να ψάχνουμε να βρούμε εναλλακτικούς δρόμους γιατί πέφτουν πύραυλοι εκεί. Τυπάνε τα πλοία τα εμπορικά. Δηλαδή, εχθές είχαμε άλλο ένα περιστατικό. Χτυπήθηκε ένα ελληνόκτητο πλοίο με μαλτέζικη σημαία, έτσι, από πύραυλο. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Άντε, εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι απόστρατοι του λιμενικού ειδικές δυνάμεις, του πολεμικού ναυτικού ειδικές δυνάμεις, που θεωρούνται πολύ καλοί, αξιωματικοί, μετά τη θητεία τους μπορούν να έχουν αυτές τις δουλειές, να προστατεύσουν το πλοίο με το καλάζνικοφ ή με το άλλο το όπλο. Είναι δυνατόν να πιάσουν τον πύραυλο που τους πετάει ο άλλος? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Και πέραν των όσων βλέπουμε να συμβαίνουν και να διαδραματίζονται στην Ερυθρά Θάλασσα, ταυτόχρονα υπάρχει μια τεράστια ανησυχία και για το τι θα γίνει με τα εμπορεύματα. Ήδη γίνεται. Έτσι, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και στην τσέπη μας. Πάμε να το ανοίξουμε το θέμα. Στο στούντιο κοντά μας ο υποναύαρχος αναποστρατεί, ο κύριος Βασίλης Πολίτης. Κύριε Πολίτη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και βλέπουμε και τον εμπορικό διευθυντή του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, τον κύριο Τάσο Βαμβακίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαμβακίδη. Καλημέρα. Καταρχήν, κύριε Πολίτη, από εσάς να ξεκινήσουμε. Πώς μπορεί να προστατευτεί ένα πλοίο όταν πλέον φεύγουν πύραυλοι εναντίον του εμπορικού πλοίου αυτού? Νομίζω το είπατε, ότι εδώ δεν έχουμε πλέον. Γιατί ακούγεται συνέχεια ότι έχουμε πειρατεία. Δεν είναι πειρατεία, έτσι. Έχουμε μια πολεμική επιχείρηση εναντίον ενός κράτους. Και συγκεκριμένα που αναφερθήκατε για το πλοίο Ζωγραφιά που ήταν μαλτέζικη σημαία, ελληνόχητο πλοίο ελληνικών συμφερόντων, ναι, με πλοίο, ένα πλήρωμα 24 άτομα, βέβαια κανένας δεν ήταν Έλληνας. Είναι μια πολεμική επιχείρηση εναντίον τη σημαία του κράτους, δηλαδή τη Μάλτας. Γιατί όταν έχει μια σημαία, είναι ότι κάνει επίθεση πάνω στη σημαία του κράτους. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι έχουν γίνει περίπου γύρω στις 32 επιθέσεις, εκ των οποίων οι τρεις είναι εναντίον πολεμικών πλοίων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν έχουμε πειρατές. Έχουμε, κύριε Υποφάντη, κυρία Κουντρογόη, 125.000 άτομα είναι οι Χούθοι. Είναι ένας ολόκληρος στρατός, δηλαδή είναι πάνω από 12 μεραρχίες, οι οποίοι έχουν όπλα, έχουν πυράβλους, έχουν πολεμικό αεροσκάφος, ένα F5. Τι λέτε? Έχουν βόμβες και έχει απάνω πυράβλους το F5. Έχουν ελικόπτερα, έχουν ειδικές δυνάμεις. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια πολεμική επιχείρηση εναντίον κράτους, μέλους. Από πίσω, ποιος είναι, κύριε Πολίτη, γνωρίζουμε? Από πίσω, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι το Ιράν. Το Ιράν έχει εφαρμόσει τα τελευταία 15 χρόνια το λεγόμενο proxy war, δηλαδή τον πόλεμο δια αντιπροσώπων. Ενισχύει, εκπαιδεύει, δίνει λεφτά, ενισχύει λοιπόν τους Χούθη και όλες τις άλλες οργανώσεις, τις τρομοκρατικές, οι οποίες είναι υπέρ του αγώνα του Ιράν, δηλαδή αυτά που θέλει να περάσει το Ιράν. Το Ιράν βέβαια δεν θέλει να πάρει ανοιχτή θέση, γιατί εκεί τα αλλάζουν τα πράγματα. Θα έχουμε μια κλιμάκωση πλέον της έντασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο και στην Ινδικό ωκεανό, και καταλαβαίνετε τα πράγματα θα φύγουν εκτός ελέγχου. Μετά από τις επιθέσεις που έκανε. Και τι κάνουμε, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε? Στέλνουν πλοία κάτω, πολεμικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, προχωρούσε πλήγματα κατά των ανταρτών. Χθες ακούσαμε τον κύριο Δένδια, δεν ξέρω, μπορούμε να ακούσουμε το απόσπασμα. Ας ακούσουμε το απόσπασμα. Έλα. Να σχολιάσουμε τι ακριβώς είπε εδώ στην τηλεόραση του Action. Υπάρχει Έλληνας επιτελής στον Μπαχρέιν, ήδη επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες. Είμαστε σε επαφή με τους συμμάχους και εταίρους μας. Και όταν είναι επιχειρησιακά απαραίτητο, τότε θα αποπλέψει η ελληνική φρεγάτα, αφού έχει πλήρως προετοιμαστεί. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Η φρεγάτα είναι εκεί για να υπερασπίσει και τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν είναι μια φρεγάτα που μετέχει σε μια ξένη αποστολή. Είναι μια φρεγάτα που μετέχει στην προστασία των ζωτικών συμφερόντων της πατρίδας μας. Έτσι. Και θα συμμετέχουμε και στην πολυεθνική συνέντευξη του Βασιλείου. Πούμε, είναι η φρεγάτα Ίδρα που θα φύγει εντός των επόμενων 10 ημερών. Ναι. Το θέμα είναι ότι το έχουμε πει και το έχω ξαναπεί και σε παλιότερες. Υπερσύγχρονη φρεγάτα, να πούμε, έτσι. Μέκο 200. Εντάξει, υπερσύγχρονη, εντάξει, είναι μια φρεγάτα. Με τις αλλαγές που έχουν κάνει πάνω, βέβαια. Όχι υπερσύγχρονη, είναι μια φρεγάτα η οποία είναι από τις τελευταίες. Ποια είναι πιο σύγχρονη? Είναι από τις τελευταίες φρεγάτες που έχουμε πάρει. Α. Ναι. Γερμανικής προελεύσεως, Μέκο 200. Μέκο 200. Με ένα οργανικό ελικόπτερο, Αγκούστα Μπέλ 212 που θα πάει. Ναι. Μπορεί να αντιμετωπίσει πυραυλικές επιθέσεις? Αν έχει και την υποστήριξη των άλλων πλοίων που θα είναι στη δύναμη, δηλαδή του Αμερικανικού, γιατί αυτή τη στιγμή οι μόνοι που έχουν δηλώσει πριν να πούμε ότι θα συμμετάσχουν σε αυτή την πολυεθνική δύναμη είναι οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί. Αποσυρθήκαν οι Ισπανοί, αποσυρθήκαν η Γαλλία, αποσύρθηκε η Ιταλία. Γιατί? Ναι. Γιατί στις προηγούμενες φορές που κάναμε τις διάφορες επιχειρήσεις εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Ινδικό ωκεανό, ήταν μετά από απόφαση που υπήρχε το IMO και το OIE. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση του OIE. Είναι μια πρόσκληση που έκανε η Αμερικανική κυβέρνηση στις χώρες οι οποίες θέλουν να συμμετάσχουν. Καλώς η Ελλάδα θέλει να συμμετάσχει σε μια τέτοια δύναμη, γιατί έχει 5.800 μπλοκ. Με την κωδική ονομασία φύλακα ευημερία, τι σημαίνει?
Τι εννοούμε δηλαδή, για ποιο λόγο. Είναι εφημερία για το θέμα του εμπορίου, του παγκόσμιου. Για το θέμα του εμπορίου, αλλά ναι. Και της ελευθερίας συνάφησης πλοίας. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα, με αυτή την κατάσταση εκεί, σε κάθε τέτοιο γεγονός, κάποιος ωφελείται, διακυβεύονται πάρα πολλά. Εδώ τι διακυβεύεται με αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στην Ερυθρέα. Διακυβεύεται και θα σας τα πει ο κ. Βαβακίδης αργότερα ότι έχουν πλέον αρχίσει και γίνονται τρομερές αυξήσεις. Γιατί θα δείτε ότι, νομίζω ότι το οποίο είναι πιο ειδικό ο κ. Βαβακίδης, ότι οι τιμές πλέον που μεταφορά στο κοντέινερ έχουμε φτάσει στις τιμές που είχαμε την εποχή του κορονοϊού. Δηλαδή έχουμε φτάσει να πηγαίνουν. Θα μας τα πει ο κ. Βαβακίδης, ποιος κερδίζει από αυτό που βλέπουμε στην Ερυθρά αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή αυτοί που κερδίζουν είναι οι διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες που παίρνουν λεφτά πέρα πάνω για τα θέματα των ασφαλίστρων. Χάνει ο καταναλωτής, κερδίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες γιατί θα φτάσουμε ένα τάνκερ το οποίο είχε την ημέρα ημερήσιο ναύλο 12.000 και σήμερα έχει φτάσει 32.000. Καταλαβαίνετε, η τιμή του πετρελαίου που αυξάνεται αλματωδώς. Και βέβαια όλες τις τιμές των αυτοκινήτων, που όλα τα αυτοκίνητα που έρχονται από την Ιαπωνία, από την Κορέα, όλα τα αυτοκίνητα που βλέπετε, γιατί δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα που παράγονται στις χώρες αυτές, στην Ιαπωνία, Κίνα και Κορέα, είναι και αυτοκίνητα βιομηχανίες μεγάλες όπως είναι η Volvo, η MV, οι οποίες έχουν τα. Είπατε, δεν είναι άμεση τρομοκρατία, είναι έμεση τρομοκρατία αυτό που γίνεται στο παγκόσμιο εμπόριο. Κύριε Βαβακίδη, ποιες είναι οι επιπτώσεις? Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Η επιπτώση για το λιμάνι του Πειραιά, ενδεχομένως στη Γένοβα, που είναι ανταγωνιστικό λιμάνι και δέχεται εμπορευματοκιβώτια και εμπορεύματα από την Ασία, τη Κωνσταντινούπολη. Ελάτε να σας ακούσουμε. Αρχικά, αφού σας καλημερίσω και εσάς και την αξιότιμη κυρία Επιτροπόλη και τον Άβαργο, να πω ότι ο λόγος που δέχτηκα να πω δύο λόγια στην εκπομπή σας λέγεται Νίκος Υποφάντης. Να είστε καλά. Με τον οποίο έχω την τιμή για τη χαρά να γνωρίζομαι από τα εφηβικά του χρόνια και μεγάλος για τον οποίο τρέφω απέραντη εκτίμηση πρώτα ως άνθρωπο και ως... Να είστε καλά, κύριε Βαβακίδη. Από παιδί ήταν τόσο χαρισματικός? Ήταν από νεαρούλης χαρισματικότατος. Κοκκινίζω. Και γι' αυτό χαιρόμαστε που τον έχουμε. Τιμά το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Να είστε καλά, κύριε Βαβακίδη. Πάμε να σας ακούσουμε τώρα. Πάμε να δούμε τις επιπτώσεις. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω, δεν ξέρω πόσο θα μπορέσω να συνεισφέρω στην ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων. Εμείς επικοινωνούμε, διαβάζουμε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, οι οποίες είναι αφενός πρωτόγνωρες, αλλά και απρόβλεπτες. Ναι. Υπάρχουν και στο διαδίκτυο δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες αναλυτές, που προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο και τις συνέπειες που θα προκύψουν από αυτά, φτάνοντας σε μεγάλες οικονομίες και άλλους παράγοντες. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας, δηλαδή τις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες ακόμα δεν έχουν καταλήξει, γιατί το διάστημα που έχει μεσολαβήσει είναι εξαιρετικά μικρό για να βγουν συμπεράσματα. Ναι. Πόσο θα κρατήσει αυτή η κατάσταση και πώς θα διαχειριστούν οι ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυτή την κατάσταση, είναι κάτι που περιμένουμε να δούμε για να ξέρουμε και εμείς πώς θα αντιδράσουμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον Πειραιά, τα φορτία προφανώς θα έχουν μια καθυστέρηση αν κάνουν τον περίπλου της Αφρικής. Πόσες μέρες περίπου, κύριε Βαβακίδη? Είναι 8 με 10 μέρες ανάλογα το πλοίο, βέβαια. Και έτσι, πόσο θα επιβαρύνει ένα εμπορευματοκιβώτιο το οποίο μας έρχεται, ας πούμε, από την Κίνα, από την Κορέα? Τα είπε πολύ καλά ο Ναύαρχος. Δηλαδή τώρα πόσο είναι η τιμή να περάσει το Σουέζ για να φτάσει να το παραλάβει ο Έλληνας? Κοιτάξτε, είναι 2 με 3 φορές επάνω η τιμή. Μάλιστα, άρα είναι, τώρα είναι από 1.800 μέχρι 2.400. Όχι, είναι πόσο... πολύ, 10.000 έχει φτάσει. Δεν έχει φτάσει 10.000 τώρα? Και πόσο θα πάει, εντάξει, δηλαδή? Εντάξει, το 10.000 νομίζω είναι υπερβολικά. Εμείς πότε θα τα πληρώσουμε όλα αυτά, είναι το ερώτημα. Θα σκάσουν πάνω. Έτσι, δηλαδή... Πολύ σύντομα. Πόσο άμεσα θα το δούμε πλέον? Σε κανένα εξάμεινο θα αρχίσουμε να δούμε τα νούμερα στην τσέπη μας. Ναι. Το θέμα είναι τι πρέπει να γίνει στο εξής. Από εδώ και πέρα, κύριε Βαβακίδη, για να το αποφύγουμε αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, κύριε Χριστοφό, για να το αποφύγουμε. Υπάρχουν σχέδια επιχειρησιακά σε ό,τι αφορά την εταιρεία μας, αλλά περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις για να ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση. Εμείς θα προσπαθήσουμε σε ό,τι αφορά το ελληνικό εμπόριο, εισαγωγές-εξαγωγές,
να είμαστε όπως πάντα συνεπείς απέναντι στους πελάτες, των πελατών μας, δηλαδή τους Έλληνες εισαγωγής, και θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Ναι. Πάντως, κύριε Βαμβακίδη, αυτό θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα των λιμανιών της Μεσογείου. Ήδη έχει αρχίσει. Θα μου επιτρέψει ο κύριος Βαμβακίδης, ο αγαπητός κύριος Βαμβακίδης, ότι έχουν αρχίσει και μειώνεται η κίνηση στην Ομπειρά, γιατί χρησιμοποιούν το λιμάνι του Ντακάρ, την Ταγέρη, στο Μαρόκο. Ειδικά τα αυτοκινητάδικα, τα ρορό, έχουν αρχίσει και αρχίζουν και αλλάζουν τα δρομολόγια τους. Ναι. Γιατί θέλουν να διοχετεύουν. Είναι 8-10 μέρες, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Βαμβακίδης. Είναι παραπάνω, βέβαια. Ναι. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι οι τιμές έχουν αρχίσει, ξεκινάνε από τα 2.400, φτάνουν γύρω στα 8.000 για το κοντέινερ και για τα αυτοκίνητα έχουν αρχίσει το lane meter και ανεβαίνει πάρα πολύ η τιμή του, πάρα πολύ για το θέμα τη μεταφορά του αυτοκίνητου. Βρισκόμαστε μπροστά και στο φόβο των ελλείψεων στην αγορά, κύριε Βαμβακίδη. Ήδη έχουν αρχίσει. Ήδη. Yeah. Έχουν αρχίσει. Yeah. Δηλαδή, μεγάλα εργοστάσια όπως είναι το IKEA, όπως είναι διάφορα άλλα εργοστάσια τα οποία έχουν πρώτες ύλες που τους φέρνουν από την Κίνα. Μεγάλες εταιρείες οι οποίες παράγουν υφάσματα ή το Ζάρα και τα λέει, έχουν αρχίσει και λένε ότι δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε τις παραγγελίες. Για να ακούσουμε. Αν κάνετε σήμερα μια παραγγελία στο IKEA, θα σας πούνε σε 6 μήνες. Ναι. Για να ακούσουμε τι γίνεται στον Πειραιά, κύριε Βαμβακίδη. Δεν θα αμφισβητήσω τα όσα λέει ο Ναύαρχος. Απλά θα υπενθυμίσω ότι έχουμε περάσει 2-2,5 χρόνια κορονοϊού με παρατεταμένη κρίση. Σωστά. Και η αγορά ανταπεξήλθε. Σωστά. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ νωρίς για να βγάλει κάποιο συμπεράσματα. Πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις ό,τι αφορά τις ναυτιλιακές για το παγκόσμιο εμπόριο, όχι μόνο για την Ελλάδα και τον Πειραιά. Εκτιμώ ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή θα μου επιτρέψετε να πω, αυτή τη στιγμή αυτοί που το αισθάνονται άμεσα είναι το Σουέζ, η διόρυγα του Σουέζ, η οποία έχει τον περασμένο μήνα 40% μείον στα έσοδά του και 30% στην κίνησή του. Και πόσο συνεισφέρει η διόρυγα του Σουέζ στο εθνικό προϊόν της Αιγύπτου. Σωστά. Μάλιστα. Και όχι μόνο στο εμπόριο το δικό μας, είπαμε, πλήττεται όχι μόνο Πειραιάς. Το παγκόσμιο εμπόριο, το ευρωπαϊκό εμπόριο συνολικά. Το ευρωπαϊκό. Πάλι παγκόσμιο εμπόριο. Ναι. Το παγκόσμιο εμπόριο και αυτά βέβαια έχουν επιπτώσεις στον παγκόσμιο πληθωρισμό αργότερα. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαμβακίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Να είστε καλά, κύριε Βαμβακίδη. Κύριε Πολίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να τελειώσουμε.